είμαστε στη τηλεφωνική επικοινωνία με το μέλος της ομάδας του Facebook Φίλων Αδέσποτων Κομωτινής, τον κύριο Μάκη Σελασίδη. Καλησπέρα, κύριε Σελασίδη. Καλησπέρα, κυρία Τινέζου. Ομόφωνα αποδέχθηκαν την τροπολογία για το σύνολο των κομμάτων με την οποία αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον βασανισμό και τη φώνευση των ζώων. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Σας χαροποιεί και σαν ομάδα και αισθάνεστε μια δικαίωση μετά από τα τόσα κρούσματα και περιστατικά που είχαμε και στην περιοχή μας ακόμη? Φυσικά και μας χαροποιεί και είναι μια δικαίωση για όλους τους φιλόζωους, όλο το φιλοζωικό κίνημα, και νομίζω ότι πλέον οι κακοποίησεις ζώων θα μειωθούν, γιατί ο νέος νόμος προβλέπει ότι εκείνος που σκοτώνει ή βασανίζει τα ζώα θα μπαίνει πλέον φυλακή. Και τα πρόστιμα βέβαια θα παραμείνουν πολύ υψηλά, θα είναι από 25 έως 50.000 ευρώ, ενώ τα έτη φυλάκισης θα είναι από 5 έως 10 χρόνια. Άρα νομίζω ο νόμος δρά αποτρεπτικά για όσους έχουν στο νου τους πάλι να ρίξουν φόλες, να σκοτώσουν ζώα με διάφορους τρόπους ή να τα βασανίσουν με άγριο τρόπο. Να αναφέρουμε κάποια περιστατικά τελευταία που απασχόλησαν εδώ και την τοπική κοινωνία? Κοιτάξτε τώρα την τοπική κοινωνία, ναι. Είχαμε περιστατικά παλιότερα όπου δύο ζώα τα είχαν τρυπήσει με καρφιά μέσα στην Κομωτινή και είχαν ρίξει στο ένα και καυστικό υγρό. Είχαμε σκυλιά στα οποία είχαν δέσει σύρματα γύρω από το σώμα τους με αποτέλεσμα να σαπίσουν εκεί οι πληγές. Φυσικά να αναφέρουμε τις αναρρύθμιτες φόλες που έχουν πέσει, ζώα τα οποία σκότωσαν με όπλα ή με άλλα αντικείμενα, και είναι, νομίζω είναι η κακοποίηση στην Κομωτινή είναι σε μεγάλη έκταση, και χάρη τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά περιστατικά, όπως και βέβαια και σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Σελασίδη, μέχρι τώρα τι αντιμετώπισης τύχανε αυτά τα περιστατικά και από την αστυνομία και από τις αρμόδιες αρχές? Νομίζω παλιότερα υπήρχε αρκετά μεγάλη αδιαφορία για το θέμα. Τα τελευταία χρόνια, μετά από πιέσεις που όσον αφορά την περιοχή μας, εμείς έχουμε πιέσει πάρα πολύ και την αστυνομία και έχουμε συνομιλήσει και με το Δήμο για αυτά τα ζητήματα, νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά γενικότερα και το νομοθετικό πλαίσιο, εντάξει, ήταν λίγο πιο χαλαρό. Δεν προβλεπόταν ποινή φυλάκισης, ήταν όλες οι ποινές με αναστολή, και γενικότερα και τα πρόστιμα που είχαν πέσει τα τελευταία 2 χρόνια ήταν που είχαν επιβληθεί τα μεγάλα τα πρόστιμα. Πιο πριν ήταν πολύ στα χαλαρά η αντιμετώπιση των δραστών. Νομίζω τώρα και με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνίας του νόμου. Θα πρέπει να εφαρμοστεί επακριβώς όπως ψηφίστηκε. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε και εμείς, κύριε Σελασίδη, να σταματήσουν αυτά τα περιστατικά στην περιοχή μας, και αν όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έστω ας γίνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.